Καλημέρα κύριε Αρνιακέ. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Καλά καλή είμαστε, εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Ήρθε η ώρα να μαζέψουμε τα καλοκαιρινά. Θα έλεγα πια ναι, διότι από ό,τι φαίνεται από σήμερα και μετά και κυρίως από αύριο και τις επόμενες ημέρες εβδομάδας, ο Οκτώβρης έρχεται φουριόζος και φθινοπορεινός, θα έλεγα, με αρκετές βροχές και καταιγίδες, αλλά κυρίως από την Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και με κρύο αρκετό, καθώς μετά τα τριαντάρια. Χθες, προχθές, αλλά σήμερα θα φτάσει ο υδρόγυρος ακόμα και σήμερα τους 30 βαθμούς Κελσίου, θα πέσουμε 10 βαθμούς κάτω, δηλαδή γύρω στους 20 μέγιστη θερμοκρασία, με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες. Θα έχουμε καταιγίδες από σήμερα και βροχές. Κοιτάξτε να σας πω, από σήμερα το απόγευμα, το βράδυ θα έλεγα, αρχίζει και χαλάει ο καιρός από τα δυτικά και βόρεια, με συννεφιές, βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι εντονότερες, κυρίως στην Ήπειρο. Σιγά σιγά αυτές οι καταιγίδες προς το βράδυ θα κατηγορήσουν νοτιότερα, θα επηρεάσουν τα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα, την Αιτωλό Ακαρνανία δηλαδή, την Αχαΐα, τη Μεσσηνία, και σιγά σιγά μέσα στη νύχτα θα προχωρήσουν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν τον κορμό της χώρας, δηλαδή τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, και θα φτάσουν στην Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα όμως θα είναι εντονότερα στην Δυτική Ελλάδα, την Κεντρική και Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εμείς εδώ στις νοτιότερες κεντρικές περιοχές, Ρεά Ελλάδα και νησιά, θα έχουμε κάποιες βροχές, αλλά τα φαινόμενα θα είναι ηπιότερα. Στην Αθήνα πιστεύω ότι μέσα στη νύχτα, ξημερώματα θα έλεγα, θα βρέξει. Αύριο δεν την βλέπω τόσο πολύ πιθανή την βροχή, ενώ περιμένω περισσότερες βροχές την Τετάρτη και την Πέμπτη στο Λεκανοπέδιο, εννοώ. Η θερμοκρασία περίπου στους πόσους θερμοκρασία, η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά και αύριο θα έχουμε γύρω στις 28-29, αλλά και πέρα θα πέσουμε στο 25-24. Και για να φτάσουμε την Παρασκευή και την Πέμπτη στους 20-21 βαθμούς στην Αθήνα, η μέγιστη θερμοκρασία. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ο Οκτώβρης έρχεται φορτσάτος και αποφασισμένος να επιβάλλει τη φθινοπορεινή του όψη. Και δεν φαίνεται από εκεί και πέρα να έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Θα διατηρηθεί ο υδράγυρος στην περιοχή των 24-23 βαθμών Κελσίου και κάτω. Κύριε Αρνιακέ, από τη μία στεναχωριόμαστε που επιτέλους θα μαζέψουμε τα καλοκαιρινά, αλλά μας είχε λείψει ο χειμώνας. Ωραίος είναι ο χειμώνας. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται, δεν πρόκειται για χειμώνα ακόμα. Πρόκειται για φθινόπωρο, και το φθινόπωρο είναι μια εποχή που είναι πάρα πολύ χρήσιμη για πολλά πράγματα, αλλά κυρίως αναγκαία για τη γεωργία. Έχει να βάσει πάρα πολλούς μήνες και είναι αλήθεια ότι η γη χρειάζεται βροχή, γιατί μέσα σε όλη την κρίση είναι απαραίτητο να έχουμε και κάποια γεωργικά προϊόντα. Έτσι λοιπόν ας δεχόμαστε τις εποχές τουλάχιστον όπως είναι και όπως πρέπει και να μην ψημιρούμε με τον καιρό. Έχουμε εδώ, ξα το Θεό, τόσα πολλά πράγματα να δούμε που τον καιρό να το δούμε σαν κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Και ότι βρέχει, θα έχουμε κάτι πίδες αρχές Οκτωβρίου, είναι απόλυτα φυσιολογικό και μέσα στην κανονικότητα του καιρού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε και προνομιούχοι, κύριε Αρνιακέ, που ζούμε στην Ελλάδα και έχουμε τη δυνατότητα να ζούμε και τις τέσσερις εποχές. Είναι πολύ ωραίο που υπάρχει αυτή η εναλλαγή και την καταλαβαίνουμε κι εμείς. Βέβαια. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κέρδος που έχει η Ελλάδα. Να έχει το προνόμιο να έχει ένα υπέροχο κλίμα, ένα θαυμάσιο καιρό, εναλλασσόμενο, όπως είναι και ο χαρακτήρας των Ελλήνων δηλαδή, γιατί ο καιρός πάει και με το χαρακτήρα των ανθρώπων, έτσι και εμείς είμαστε κυκλοθυμικοί τύποι, όπως και ο καιρός μας. Έτσι. Κύριε Αρνιακέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας και μας ενημερώνετε. Κυρία Τσανακίδη, για την πρωινή μας επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας εβδομάδα και θα τα πούμε σύντομα. Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας. Καλή εβδομάδα.